Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σήμερα εδώ από το ηλεκτρονικό περιοδικό EcoLeft. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που είμαι ανάμεσα σε δύο φίλους μου πραγματικά. Με τον Χριστόφορο, όπως ακούσατε, είχαμε και μια περίοδο εκρηκτικής, θα έλεγα, συνεργασίας, γιατί τότε, Χριστόφορο, γεννήθηκαν δύο μεγάλες ιδέες, και τα ΚΕΠ και η νησιωτικότητα, την οποία σε εγκαλώ να φέρεις πάλι στην επιφάνεια. Και με το Γιάννη, ο Γιάννης με παραπέμπει στα πρώτη μου πολιτικά σπαράγματα, στο ξεκίνημά μου, όπου τότε για μένα, το έχω πει πολλές φορές δημόσια, εβίωσα μια μεγάλη εποπτεία που ήταν το κουκουέ εσωτερικού τότε. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο μεγάλος μέντορας της ζωής μου, πέρα από κείμενα, θεωρητικά, μπροσούρες, βιώματα, ήταν ο σπουδαίος Γρηγόρης Διαμαντόπουλος. Αυτός που προσδιόρισε και καθόρισε έκτοτε τα βήματά μου. Ο Χριστόφορος μου έκανε ένα πολύ ωραίο χαλάκι. Θα συνεχίσω από εκεί που εκείνο σταμάτησε, γιατί σε πολύ λίγα θα μπορούσα να διαφοροποιηθώ. Εγώ θα σας αποθέσω σήμερα ένα βιωματικό φορτίο 40 χρόνων. Εγώ δεν ήμουν ποτέ πολιτικός ξερόλας. Ασχολήθηκα με τρία πράγματα, αλλά ασχολήθηκα πολύ επίμονα. Τρεις μεγάλες μου αγάπες: η αυτοδιοίκηση και εν συνεχεία το κράτος, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Λοιπόν, ο διάλογος για το κράτος, ξέρετε, λείπει από τη χώρα μας δραματικά. Έχουμε εξαντλητικό διάλογο για όλες τις άλλες δημόσιες πολιτικές, αλλά ολιστική συζήτηση για το κράτος σπάνια γίνεται σε αυτή τη χώρα. Γίνεται επιμέρους, γίνεται συμπλεγματικά, γίνεται απομονωμένα, αφορά κυρίως το χαμηλό επίπεδο πολιτικών, κυρίως την αυτοδιοίκηση, αλλά ποτέ το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα του κράτους. Εγώ σε αυτή τη μεγάλη εικόνα του κράτους θέλω απόψε να ταξιδέψω μαζί σας, την οποία συνάντησα μέσα από δεκάδες βασανιστική, πνευματική, ιδεολογική και βιωματική πορεία. Το κράτος λοιπόν, αν θα μου λέγατε να δώσω έναν ορισμό του ελληνικού κράτους, θα σας έλεγα ότι είναι μεταοθωμανικό. Το ελληνικό κράτος δεν ενοποιήθηκε ποτέ, είναι ένα άθροισμα χιλιάδων φυλακών, όπου στις φυλακές αυτές επάνω ακουμπούν, βιώνουν, ζουν, λαθροβιούν όλα τα πελατειακά δίκτυα της χώρας. Δυστυχώς ακυρώνονται σε αυτές τις φυλακές, μέχρι τώρα τουλάχιστον, και η πολιτική. Το ελληνικό κράτος είναι το μόνο σχεδόν στον κόσμο, ακόμα και μεταξύ των αφρικανικών κρατών, που δεν έχει σύστημα εισρωών και εκροών. Στην ουσία δεν διοικείται το ελληνικό κράτος. Οι εισρωές και οι εκροές του ελληνικού κράτους είναι το αριθμός πρωτοκόλλου. Αλλά το τι γίνεται από τη στιγμή που εισραίει μια υπόθεση, είτε είναι ενός πολίτη, είτε είναι ενός κοινωνικού φορέα, είτε είναι του κόσμου, της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, κανένας δεν παρακολουθεί την πορεία και είναι τυχαία εντελώς η πορεία και η έξοδός της από τα σύνορα του κράτους. Πώς θα αλλάξει αυτό? Για να αλλάξει πρέπει να γνωρίσουμε το κράτος. Αυτό μου το έμαθε ο Γρηγόρης. Αν δεν έχεις τη μεγάλη εικόνα, δεν πας πουθενά. Και μου είχε πει τότε για τη μεγάλη εικόνα, ότι η πολεοδομία είναι μεγάλη εικόνα της πόλης και οι δήμαρχοι που δεν έχουν εικόνα, τη μεγάλη εικόνα της χώρας, είναι τυφλοί δήμαρχοι, λειτουργούν τυχαία. Λοιπόν, όλοι οι θεωρητικοί συμπίπτουν ότι το κράτος έχει τρεις συνιστώσεις. Όποια εγχειρίδια και να διαβάσετε, γιατί εγώ διάβασα πολύ, Χριστόφορε, τότε στη θέση που είσαι σήμερα. Οι συνιστώσεις αυτές είναι οι δομές, το ανθρώπινο δυναμικό και οι εσωτερικές λειτουργίες. Αυτές οι τρεις συνιστώσεις και η σύνθεση των πολιτικών πάνω σε αυτές τις τρεις συνιστώσεις μας αποδίδουν την εικόνα και τη λειτουργία του κράτους. Τι έχει γίνει στη μεταπολίτευση? Το είπε ο Χριστόφορος, θα το επαναλάβω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Όλες οι προσεγγίσεις είχαν μερικό χαρακτήρα. Δεν είχαν ποτέ ολιστική ματιά. Γι' αυτό δεν είχαν μεγάλη πνοή αλλαγών, ρυθμίσεων όπως λέει. Για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Χριστόφορου. Και όχι μετά ρυθμίσεων. Θα κατέγραφα κι εγώ αυτές τις πολιτικές στις οποίες αναφέρθηκε ο Χριστόφορος, δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό πράγμα της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και το ΑΝΣΕΠ, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Αλλά Χριστόφορε, είναι μια περιοχή στην οποία δεν έδειξες και εγώ θέλω να τη θίξω. Θεωρώ ότι είναι και πραγματικά στην παράταξή σας αυτή δεν έχει γίνει διάλογος και μάλλον καχύποπτα το βλέπετε. Είναι το θέμα των δομών. Εγώ θεωρώ κορυφαία μεταρρύθμιση και τον Καποδίστρια και συνεχεία τον Καλλικράτη. Το να έχεις ένα απλό και ευκρινές σύστημα διοίκησης είναι ένα πολύ μεγάλο κεκτημένο. Μονάχα που και στις τρεις αυτές συνιστώσεις ήταν εντελώς αποσπασματικές οι επεμβάσεις της πολιτικής. Διαχρονικά, σε όλο το μεταπολιτευτικό κύκλο. Δεν είχε δηλαδή η ματιά της μιας συνιστώσας στην άλλη, γι' αυτό δεν μπορούσαν ποτέ να αθρηστούν, να αποκτήσουν δυναμική και να αλλάξουν ριζικά τη σημερινή εικόνα του κράτους. Δηλαδή, στις δομές,
έγινε στο υπηκοδόμημα η ρύθμιση, αλλά παραμένει ανέγκυχτο το σώμα του κράτους, δηλαδή για παράδειγμα, Χριστόφορε, οι οργανισμοί που δεν άλλαξαν ποτέ. Λέω ένα παράδειγμα εδώ μόνο, αλλά μιλάω για τις δομές που φτάνουν μέχρι τη μικρότερη δημόσια δομή. Για το ανθρώπινο δυναμικό ήταν το ΑΣΕΠ, αυτή η μεταρρύθμιση το λέω που έκανε είναι σπουδαία, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια ριζική μεταρρύθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να παρακολουθούμε το ανθρώπινο δυναμικό από τη στιγμή που μπαίνει μέχρι τη στιγμή που βγαίνει. Και όλη αυτή η πορεία να είναι διαφανής, αξιοκρατική. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Εδώ λοιπόν έρχεται η δική μου πρόταση. Και θα κλείσω πολύ σύντομα. Ελπίζω μετά να κάνουμε διάλογο. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα του ελληνικού κράτους είναι λειτουργικό. Αν δεν αποκατασταθεί, σας το λέω με δογματικό τρόπο, αν δεν αποκατασταθεί η εσωτερική συνέχεια και η εσωτερική λειτουργία του κράτους, ό,τι και να κάνουμε στις δομές και στο ανθρώπινο δυναμικό, δεν θα αποδώσει. Από αυτή την πεποίθησή μου ήρθε ο καρπός των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, πραγματικά, όταν εγώ γνώρισα τις θεωρίες του κράτους και όταν ήθελα να δοκιμάσω τις θεωρητικές αντοχές μου, είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στους Δελφούς το 1998 και είχαν έρθει πολλοί διανοούμενοι από όλο τον κόσμο για να δω αν μια σύλληψη που είχα τότε μπορεί πραγματικά να καρποφορήσει. Η σύλληψη ήταν πώς πραγματικά μπορείς να τρυπήσεις αυτά τα τείχη και να αποκαταστήσεις την εσωτερική λειτουργική ενότητα του κράτους. Είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Θα σας το πω όμως με τα δικά μου μάτια και με το δικό μου βίωμα. Πώς έγιναν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών? Μια ομάδα παιδιών από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία τότε Χριστόφορο τα είχαν βάλει σε ένα μεγάλο γραφείο και το ονόμαζαν περιπεκτικά Λέρο, γιατί ήταν εκτοπισμένοι. Γιατί ήταν κάπως επικίνδυνοι. Έτσι, με τα παιδιά αυτά καθίσαμε και μετρήσαμε πόσες φορές ο πολίτης συναντάει το κράτος. Είναι περίπου 1.200 φορές. Και αντιστοιχήθηκε στην κάθε υπόθεση του πολίτη ένα έντυπο ηλεκτρονικό. Αυτό το έντυπο το ηλεκτρονικό τι περιέχει? Περιέχει τα δικαιολογητικά εκείνα που πρέπει να προσκομίσει ο πολίτης στο κράτος προκειμένου να ολοκληρώσει την υπόθεσή του. Αυτή λοιπόν η καταγραφή, που είναι με κοινή υπουργική απόφαση, στη γλώσσα της διοικητικής επιστήμης ονομάζεται διοικητική πιστοποίηση. Αυτό είναι ήδη στο διαδίκτυο, είναι στο πόρταλ των ΚΕΠ. Τι σημαίνει αυτό, να σου το πω έτσι πολύ απλά? Εγώ, όταν ήμουν στη θέση του Χριστόφορου, ζήτησα από 10 νομάρχες τότε για 10 υποθέσεις να μου πούν τι δικαιολογητικά ζητούν. Όλοι μου στείλανε διαφορετικά δικαιολογητικά. Ήδη είναι ένας θώρακας για τους πολίτες, έχουν ένα θώρακα, είναι θωρακισμένοι δηλαδή απέναντι στο κράτος. Τι άλλο είναι εκείνο που προσδιορίζει τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών? Εμένα μου άρεσε να τα λέω ότι είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας. Είναι, αποκαθιστούν δηλαδή μια πτυχή της δημοκρατίας που είναι καταπληκτική, που είναι η προσβασιμότητα των Ελλήνων πολιτών στο κράτος τους. Που σήμερα, λόγω του ότι είναι πελατειακό το κράτος, είναι διαφορετική η προσβασιμότητα. Άλλη προσβασιμότητα έχει ένας πολιτικά, που είναι πολιτικά καπάτσος, που έχει οικονομική ευμάρεια, σε ποια γεωγραφική περιοχή της χώρας ζει. Και με βάση αυτή τη λογική που σας περιγράφω, τα ΚΕΠ φιλοδόξησαν στο σχεδιασμό τους να είναι, τι να είναι, αυτό θέλω να κρατήσετε απόψε από τη σημερινή δική μου τοποθέτηση, υποκατάστημα του κράτους. Όπως είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Να είναι το μοναδικό σημείο επαφής των πολιτών με το κράτος. Όταν ήρθε όμως η ώρα, γιατί εγώ είχα σχεδιάσει όχι μόνο αυτά τα απλά πράγματα, από τότε που έφυγα δεν έχουν εξελιχθεί τα ΚΕΠ, ξέρετε, είναι στην ίδια κατάσταση, δίνουν μόνο το 5%. Τα ΚΕΠ θα κρυθούν στο σκληρό πυρήνα της διοικητικής εξυπηρέτησης. Δηλαδή, τι γίνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία, τι γίνεται με τους μετανάστες, τι γίνεται με τους αγρότες, τι γίνεται με την επιχειρηματικότητα. Όμως εδώ, προσέξτε, που είναι ένα κρίσιμο θέμα. Όταν πάει μια κοπέλα, ας πούμε, και θέλει να ανοίξει κομμωτήριο και έχει 10 δικαιολογητικά να προσκομίσει το κράτος, από αυτά τα 10, το ένα μπορεί να είναι έξω από το κράτος. Ούτε το 5% ξέρετε δεν είναι έξω από το κράτος τα δικαιολογητικά. Είναι, ας πούμε, μια εξέταση γιατρού. Τα υπόλοιπα που είναι μέσα στο κράτος, υποχρεούνται το κράτος να τα συγκεντρώσει. Είναι εντελώς. Αυτό το πράγμα, αυτό το πνεύμα δεν πέρασε ποτέ. Το λέω, Χριστόφορε, με πολύ μεγάλη ένταση. Αν το πετύχεις αυτό, θα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, το κράτος θα συγκεντρώνει τα. Και μετά τι θα κάνει ο Χριστόφορος? Θα έχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης. Και θα είναι συνδεδεμένο και με το λάπτοπ και με το κινητό τηλέφωνο, για να βλέπει ο πολίτης που βρίσκεται η υπόθεσή του. Και θα μου πει κάποιος εδώ, γιατί μου λένε διάφοροι έξυπνοι, μα δεν είναι ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα. Εντάξει, μια υπόθεση, ας πούμε, να ανοίξει ένα φούρνο που έχει 13-14 δικαιολογητικά, μπορεί τα 6 να είναι ηλεκτρονικά, όπως είναι το δημοτολόγιο, το ποινικό μητρό, και μπορεί μερικά να μην είναι. Αυτά που δεν είναι, προτείνω, Χριστόφορε, να οργανωθεί ένα εσωτερικό courier
ένα εσωτερικό courier που θα μεταφέρει, αφού δεν έχει γίνει ακόμα η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των δεδομένων του κράτους, να τα μεταφέρει και να υπάρχει όραση καταρχήν του Υπουργείου αλλά και των πολιτών της πορείας του. Και εμένα, ξέρετε, θα καταλήξω με το όνειρό μου ποιο ήταν. Βεβαίως δεν τα κατάφερα, γιατί με έφαγε το πελατειακό σύστημα, με φέρεις. Σκεφτείτε, εγώ το παίζα το παράδοξο, έδωσα στη χώρα μου αυτή την πολιτική, τέλος πάντων, και ήταν η αιτία να φύγω από το σύστημα. Έτσι. Λοιπόν, εμένα το όνειρό μου ήταν, και εδώ περιλαμβάνει και τις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό και όλα, να εγκατασταθεί σύστημα εισδρών και εκροών. Δηλαδή, πότε μπαίνει η υπόθεση? Καταρχήν, με το όταν έχεις το πότε μπαίνει, ήδη ένα μεγάλο βήμα στη διαφάνεια. Πας σε μια πολεοδομία που ο καπάτς θα σου βάλει την άδεια μετά από κάποιον άλλο. Δεν θα μπορεί η ηλεκτρονική καταγραφή. Μετά θα παρακολουθείς την υπόθεση, θα βλέπεις πόσο χρόνο χρειάζεται και θα δεσμεύεσαι απέναντι στους πολίτες και θα λες: αυτή η υπόθεση, εγώ δεσμεύω, θα τη δίνω σε ένα μήνα. Αν δεν τη δίνει σε ένα μήνα, να υπάρχει οικονομική αποζημίωση για τον πολίτη και πειθαρχική κύρωση για το εσωτερικό του συστήματος. Με το σύστημα αυτό που σας λέω, μια μεγάλη χάρτα για τα δικαιώματα των πολιτών, να το λοιπόν οργανώνεται ένα σύστημα αξιολόγηση. Το λέω και κραυγάζω, συστήματα αξιολόγηση αυτοαναφορικά δεν υπάρχουν. Δεν αυτοαξιολογείται το σύστημα αν δεν κριθεί πού? Στις εκροές του. Δηλαδή στους πολίτες και στην κοινωνία. Μόνο εκεί κρίνεται και αξιολογείται το σύστημα. Και δεν υπάρχει μια μονομένη αξιολόγηση ανθρώπινου νομικού χωρίς αξιολόγηση της συγκεκριμένης λειτουργίας και της συγκεκριμένης δομής. Κάποιοι άλλοι έξυπνοι λένε, μα κι αν αποτύχει αυτή η υπόθεση, ας πούμε, η σύνταξη του ΙΚΑ, αν αποτύχει, θα δεις μες στο σύστημα γιατί αποτυγχάνει. Φταίει η δομή, φταίει το ανθρώπινο δυναμικό, φταίει η ίδια λειτουργία, άρα πρέπει ο νόμος να αλλάξει, να γίνει κανονιστική παρέμβαση. Έχεις μια όραση δηλαδή στο σύστημα, βλέπεις τι πρέπει να αλλάξεις. Και βεβαίως τα αλλάζεις. Άρα λοιπόν, κλείνω με αυτό, ας φανταστούμε τα ΚΕΠ που θα δώσουν οντότητα και στις άλλες πτυχές της μεγάλης αλλαγής και λειτουργικότητας του κράτους, που είναι δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό και οι δομές. Αν φανταστούμε την πλήρη αποκατάσταση της εσωτερικής λειτουργικότητας του κράτους, δηλαδή να υπάρχουν εισρωές, εκροές, να υπάρχει στοχοθεσία, να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και να υπάρχει δέσμευση του κράτους απέναντι στην κοινωνία των πολιτών, τότε πραγματικά είμαι σίγουρος ότι μπορεί να αρχίσει η προσπάθεια για μια μεγάλη αλλαγή στη χώρα μας. Θα τολμήσετε να την κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.